Κύριοι βουλευτές, κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι μάλλον αυτοδιοικητικοί του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, αφού σας καλωσορίσω κι εγώ στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα σημερινή μας εκδήλωση, θα ήθελα με τη σειρά μου να υπογραμμίσω τη σημασία του θέματος που καλόμαστε να συζητήσουμε. Για μας τους ανθρώπους μιας κάποιας ηλικίας, με ένα κύκλο ζωής και εμπειριών πίσω μας, υπάρχει πάντα ένα δέος όταν καταπιανόμαστε με τέτοιου τύπου ζητήματα που αισθανόμαστε ότι μας ξεπερνούν. Και ένα τεράστιο ενδιαφέρον όμως, αφού είναι τα θέματα που μας ανοίγουν δρόμους για το μέλλον. Για ένα μέλλον που έρχεται ταχύτατα, που διαμορφώνεται και συντελείται στην καθημερινότητα με αυτά που λαμβάνουν χώρα θεσμικά, στους φορείς και στους ρόλους που υπηρετούμε, αλλά και στα μικρά και αδιόρατα που εισβάλλουν αθόρυβα στη ζωή μας, αλλάζοντας τις συνήθειές μας, αλλά και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Είμαστε μια γενιά μετεχμιακή που ζήσαμε τις συνήθειες και τις παραδόσεις δεκαετιών, αλλά και τις συνταρακτικές αλλαγές της τελευταίας περίοδου. Αυτή η καθοριστική μετάλλαξη συμβαίνει και στον τομέα που υπηρετούμε, στην αυτοδιοίκηση, όπου βιώνουμε καθημερινά τις απαιτήσεις εξελίξεων που τρέχουν με ταχύτητες που πολλές φορές μας ξεπερνούν. Η αλήθεια είναι ότι διαμορφωθήκαμε ως ανήσυχοι κοινωνικά, ως προοδευτικοί και αριστεροί, με την κουλτούρα του απαραίτητου και του χειροπιαστού. Διεκδικήσαμε πρωτίστως το αυταπόδεικτο για την κοινωνία και τον πολίτη, για το Δήμο και το Δημότη. Και η αλήθεια είναι ότι η εποχή και ο χαρακτήρας της, μετά από δεκαετίες νοσηρής διακυβέρνησης με τις παθολογίες που μας σκληροδότησε, δεν μας άφηνε και πολλά περιθώρια. Έπρεπε να διασωθεί και να λειτουργήσει η κοινωνία με τους πολίτες όρθιους, έπρεπε αντίστοιχα να λειτουργήσει ο Δήμος με την έγνοια και τη φροντίδα για τον κάθε Δημότη και ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους που χρειάζονταν την αρρωγή και τη συμπαράστασή μας. Αισθανόμαστε πολλές φορές ότι αποτελούμε μία μικρογραφία ως Δήμος της συνολικής κατάστασης που διέπει τη χώρα και των δοκιμασιών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει. Για να μην καταφύγω κι εγώ στο στερεότυπο ότι παραλάβαμε καμένη γη, θα έλεγα ότι τουλάχιστον από την πλευρά μας, στο Δήμο μας, τα δύο πρώτα χρόνια της δημαρχιακής μας θητείας ήταν χρόνια εξορθολογισμού της κατάστασης του Δήμου, κυρίως της οικονομικής, που δεν μας επέτρεπε, πέρα από τα εντελώς απαραίτητα, να αντιμετωπίσουμε προγραμματικούς στόχους και πολύ περισσότερο να θέσουμε νέους, να αναβαθμίσουμε το προγραμματικό μας λόγο μέσα από την εμπειρία στην άσκηση της διοίκησης στο χαρακτήρα μιας εποχής που εξελισσόταν ραγδαία. Στη φάση αυτή η προτεραιότητα ετίθετο αυτοδίκαια, θα μπορούσε να πει κανείς, στα απαραίτητα και στα χειροπιαστά. Έτσι λοιπόν, αναχρηματοδοτήσαμε δάνεια, ρυθμίσαμε και πληρώσαμε υποχρεώσεις, αποκτήσαμε πρόσωπο στην κοινωνία όπως ήθιστε να λέγεται, διασφαλίσαμε έσοδα, αλλά διοργανώσαμε διαδικασίες και ούτω καθεξής. Παράλληλα δώσαμε έμφαση όσο οφείλαμε στην καθημερινότητα του Δημότη, με όλα αυτά που γνωρίζετε οι περισσότεροι από το Δήμο σας σαν αυτονόητα. Αλλά που μόνο αυτονόητα βεβαίως δεν είναι όταν ασκείς διοίκηση. Η κοινωνική πολιτική, με έμφαση σε επαφείς ομάδες του πληθυσμού, παιδική σταθμή, παιδικές χαρές, σχολική στέγη, τα ΚΑΠΗ, η περισυλλογή των απορριμμάτων, το πράσινο και τα μεγάλα τεχνικά έργα, ο φωτισμός, τα όμβρια, η αποχέτευση και τόσα άλλα αποτέλεσαν καθημερινές προκλήσεις που γεμίζουν ασφυκτικά την καθημερινότητα, περιορίζοντας πολλές φορές τον ορίζοντα της καινοτομίας και του εξυγχρονισμού. Το καινοτόμο φαντάζει υπερβολικό, πολλές φορές ανάγεται σε πολυτέλεια και ενίοτε αντιμετωπίζεται σαν επιστημονική φαντασία. Είναι όμως έτσι στην πραγματικότητα που εξελίσσεται ραγδαία. Στα νέα παιδιά αλλά και στους μεγαλύτερους που σπουδάζουν από τους υπολογιστές, που αγοράζουν από τους υπολογιστές, που κοινωνικοποιούνται από τους υπολογιστές, που αλληλεπιδρούν με θεσμούς και διοίκηση από τους υπολογιστές και κυρίως από τα κινητά. Μπορούμε ασκώντας διοίκηση, όπως και αν την αντιλαμβανόμαστε, όπως αν αντιλαμβανόμαστε το προοδευτικό πρόσημο της πολιτικής μας, να αποφύγουμε ή έστω να παραμελήσουμε τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις αυτής της πραγματικότητας.
Νομίζω σε καμία περίπτωση. Και ευτυχώς το αντιληφθήκαμε κι εμείς, έστω έγκαιρα. Και ευτυχώς αυτό είναι αντιληπτό και από την κεντρική διοίκηση, όπως επιβεβαιώνεται και από τις παρεμβάσεις του Υπουργού και της Περιφερειάρχη. Από τη δική μας πλευρά έχουμε προχωρήσει στην αξιοποίηση προγραμμάτων εξυπηρέτηση των δημοτών, όπως στην εφαρμογή διαχείρισης αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η οποία λειτουργεί για την παρακολούθηση, ας πούμε, των μελών του κολυμβητηρίου στα διάφορα προγράμματα κολύμβησης. Μέσω της εφαρμογής έχει τη δυνατότητα ο πολίτης ψηφιακά να υποβάλει αίτηση εγγραφής ή διακοπής από τα προγράμματα. Επίσης, έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένα, θα έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένα μέσω της εφαρμογής να καλύψει τις οικονομικές του υποχρεώσεις που αφορούν τις συνδρομές του ως μέλος του κολυμβητηρίου. Και οι δύο δυνατότητες προετοιμάζονται και θα ενεργοποιηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Η εφαρμογή διαχείρισης του δημοτικού κημητηρίου, την οποία προμηθεύτηκε ο Δήμος για να έχει συνολική εικόνα της διαχείρισης του, η οποία συνδέεται και με την εφαρμογή της οικονομικής διαχείρισης για την αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών με τους δημότες που αφορούν στο συγκεκριμένο τομέα, με ό,τι αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, συνεπάγεται. Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαχείρισης και διαχείρισης εγγράφων, η οποία όπως αναπτύχθηκε, και δεν θέλω να προσθέσω κάτι παραπάνω, ιδιαίτερα με την προετοιμασία των προηγμένων απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών, που αυτό που θέλω να σημειώσω είναι τουλάχιστον ο χρόνος που θα κερδιθεί στην αξιοποίηση των τεχνικών έργων. Η ταχύτερη λοιπόν εξυπηρέτηση του πολίτη και η αρχιοθέτηση των εγγράφων εισερχόμενων, εξερχόμενων και εσωτερικών, ώστε να μπορεί να υπάρχει αποτελεσματικότερη παρακολούθηση κάθε υπόθεσης από τους εμπλεκόμενους. Ο Δήμος εξυπηρετεί τις ανάγκες των δημοτών του μέσα από την κεντρική εφαρμογή του Υπουργείου, το Μητρό Πολιτών, μετά από ψηφιοποίηση πραγματοποιήθηκε στο αρχείο του Ληξιαρχείου και στη συνεργασία με το Υπουργείο. Στην οικονομική υπηρεσία μας, καθώς και στο κολυμβητήριο, έχουν εγκατασταθεί POS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά έχει πραγματοποιηθεί και σύνδεση του Δήμου με το ΔΙΑΣ, προκειμένου ο πολίτης με ταυτότητα ωφελής μέσω τραπέζης ή banking να καλύπτει τις οικονομικές του συναλλαγές με το Δήμο, χωρίς τη φυσική του παρουσία στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η ιστοσελίδα του Δήμου μας ανανεώθηκε σε ένα σύγχρονο διαδικτυακό περιβάλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η προσθήκη φόρμας υποβολής αιτημάτων από τους πολίτες με την δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών και επισήμανσης ακριβούς γεωγραφικής τοποθεσίας. Τα αιτήματα δρομολογούνται αυτόματα στον αρμόδιο υπάλληλο προς διεκπεραίωση και ενημέρωση του πολίτη με σκοπό τη γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Το 2009 υλοποιήθηκαν από το Δήμο μέσω χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ 10 σημεία ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi σε εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους όπως πλατείες και πάρκα του Δήμου. Σήμερα, με την ένταξή μας στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα, με τη βοήθεια της ΠΕΔΑ, επανερχόμαστε αρχικά να εξυγχρονίσουμε τα 10 αυτά σημεία, τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, υπολειτουργούσαν, με καινούργιο και σύγχρονο εξοπλισμό και νέες μεγάλες ταχύτητες, με σκοπό στη συνέχεια να διευρύνουμε αυτό το δίκτυο και σε άλλα σημεία του Δήμου. Το 2015 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου Ψηφιακές Υπηρεσίες Πολιτισμού για το Δήμο Βύρωνα, κατά την υλοποίηση του οποίου δημιουργήθηκε ψηφιακό αποθετήριο και ένας διαδικτυακός τόπος, ο οποίος περιλαμβάνει το πιο σημαντικό πολιτισμικό υλικό, όπως είναι το υλικό από το Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων που λειτουργούμε κάθε χρόνο, το παιδικό μας φεστιβάλ και άλλες δραστηριότητες, αλλά και φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει την καθημερινή ζωή των μικρασιατών στις νέες εστίες τους, στο Δήμο μας δηλαδή. Το υλικό αυτό αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στο Δήμο Βύρωνα. Το 2018 δε, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ετήθηκε στο Δήμο να προβάλλει αυτό το υλικό και από το δικό του διαδικτυακό τόπο, καθώς και να στείλει τη συλλογή μας στο Γύρο Πεάνα, στην ψηφιακή δηλαδή βιβλιοθήκη για τον πολιτισμό της Ευρώπης, που συγκεντρώνει σε μια
δικτυακή πύλη την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Το 2015 επίσης ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών για δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας και οδηγών, βεβαίως, για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Βύρωνα και Ηλιούπολης. Το ένα μέρος του έργου αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση σε 57 θέσεις στάθμευση και 3 πάρκινγκ για το Δήμο Βύρωνα και 56 αντίστοιχα για το Δήμο Ηλιούπολης. Στον Βύρωνα έχουν οριοθετηθεί θέσεις στάθμευσης στην αγορά, στο Δημαρχείο και στο κέντρο της πόλης, όμως το σύστημα δυσλειτουργεί λόγω έλλειψης συστηματικής παρακολούθησης και ελέγχου και στην έλλειψη κεντρικού ελέγχου αλλά και δημοτικής αστυνομίας. Σκοπός ήταν η ολιγόρη στάθμευση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω έλλειψης τέτοιων θέσεων πάρκινγκ. Στο ίδιο πρόγραμμα προβλεπόνταν και η παρακολούθηση της δημοτικής συγκοινωνίας με ένδειξη του χρόνου άφηξη των λεωφορείων σε ηλεκτρονικές πινακίδες όπως ήδη βλέπουμε και για την υπόλοιπη συγκοινωνία που είναι τοποθετημένες στις τάσεις δημοτικής μας συγκοινωνίας. Στο συγκεκριμένο μέρος του προγράμματος, κάλυπτε την ένταξη του Δήμου Ηλιούπολης, ενώ ο Δήμος Βύρωνα είχε τον εξοπλισμό και τις αντίστοιχες εφαρμογές από προηγούμενο έργο. Λόγω λοιπόν του ότι ο εξοπλισμός του Δήμου μας εγκαταστάθηκε πριν από πάνω από μια δεκαετία, για να επαναλειτουργήσει απαιτείται αντικατάστασή του με νέο και σύγχρονο εξοπλισμό, το οποίο βεβαίως βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά μας. Το υλικό αυτό, όπως κυρίως και οι διαδικασίες για την διαλειτουργικότητα που του διέπουν, προέβαλε επιτακτική την ανάγκη εξυγχρονισμού και διεύρυνσης της δικτυακής υποδομής αλλά και της υλικοτεχνικής υποδομής σε υπολογιστές, περιφερειακά συστήματα, εξοπλισμό, δικτυακό και ούτω καθεξής. Τα τρία τελευταία χρόνια πρέπει να σας πω ότι προμηθευτήκαμε πάνω από 120 σύγχρονους υπολογιστές, 8 επαγγελματικά πολυμηχανήματα, σέρβερς, ρούτερς και ούτω καθεξής. Επίσης συνδέσαμε όλα τα δημοτικά κτίρια μεταξύ τους μέσω σύζευξης προκειμένου να επιτευχθεί η επικοινωνία τους και η χρήση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων μέσα από το δίκτυο του Δήμου μας. Στο Βύρωνα, αγαπητές φίλες και φίλοι, ζούμε πλέον την εποχή των οπτικών ινών. Αναφέρθηκε πολύ συγκεκριμένα και επισταμένα μάλιστα ο Υπουργός, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την προσπάθεια αυτή. Το τελευταίο κυρίως χρόνο λοιπόν τοποθετούνται νέες καλωδιώσεις που σύντομα θα εξυπηρετούν 17.000 νοικοκυριά στο Δήμο μας, δηλαδή σχεδόν το 50% του Δήμου μας, με οπτικές ίνες που θα δίνουν ταχύτητες όπως αναφέρθηκε πάνω από 100 Mbps και εκτοξεύει με τον τρόπο αυτό την ιστορική μας γειτονιά σε ρυθμούς μέλλοντος. Γι' αυτό το μέλλον εργαζόμαστε καθημερινά αναβαθμίζοντας τα παλαιότερα προγράμματά μας και αναζητώντας και νέα. Μέσα στις άμεσες προτεραιότητες μας είναι επίσης η εκπαίδευση των πιο ηλικιωμένων κυρίως δημοτών μας, συνδημοτών μας, έτσι ώστε να μεγαλώσει η βάση των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, αλλά και η ανάγκη ώστε το προσωπικό μας να εκπαιδεύεται όλο και περισσότερο, αλλά και να έχουμε και νέο προσωπικό, κυρίως νέο σε ηλικία, που πρέπει να σας πω χωρίς υπερβολή ότι όταν αναλάβαμε, επειδή ακριβώς και γερασμένο είναι, πάρα πολλοί δεν μπορούσαν να στείλουν ούτε ένα email. Σήμερα πια αυτός ο πρώτος κύκλος παρεμβάσεων και αναδιοργανώσεων σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, αλλά με το ζήτημα αυτό δεν έχουμε τελειώσει. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι μόλις τώρα αρχίσαμε. Και αρχίζουμε τώρα γιατί τώρα πια ξέρουμε, έχουμε βάλει τις προτεραιότητές μας, προγραμματίζουμε και σχεδιάζουμε συγκεκριμένα. Κυρίως τώρα πια μπορούμε, ξεπερνώντας μεθοδικά και κυρίως αποφασιστικά τις παθολογίες που μας κληροδότησαν προηγούμενες αρχές κακοδιοίκησης, να πατήσουμε σε στέρεο έδαφος και να σχεδιάσουμε θέτοντας προτεραιότητες που αρμόζει στο χαρακτήρα της εποχής μας. Ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση, όπου σε 2 μήνες πάμε και για δημοτικές εκλογές, να διαμορφώσουμε όλοι τα προγράμματά μας, έχει μεγάλη σημασία να δώσουμε έμφαση στα θέματα που μας πάνε μπροστά σε μια αυτοδιοίκηση όπως την οραματιζόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ.